του πολύ καθυστερημένου για λόγου προσωπικού. Προχωράτε. Τελεία. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, τα ελλείμματα του καθένα τα προσωπικά. Λοιπόν, λέω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρωτοφανές ενθαρρυντικό κλίμα και κύμα και ρεύμα ανάτασης αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Όχι, εγώ αυτό θα πω. Ότι ταυτόχρονα, βεβαίως, ότι αυτό το ρεύμα δημιουργεί μία κατάσταση εκφοράς ενός ιστορικού όχι στην Ελλάδα και ενός ιστορικού ναι για να πάρουμε το τιμόνι ύστερα σε ευρωπαϊκή κλίμακα δυνάμεις από όλες τις χώρες ευρύτα του πολιτικού φάσματος για να αλλάξει πορεία και η Ευρώπη. Θα αργήσει αυτό που μας λέει. Όχι, πολύ γρήγορα. Θέλει χρόνο αυτό. Αυτά γίνονται πολύ γρήγορα λόγω κρίσης. Λόγω κρίσης. Μέρκελ τώρα βγήκε. Σας επαναλαμβάνω, λόγω κρίσης γίνονται. Έτσι. Η δε Μέρκελ αναγκάστηκε προχθές να πει με βάση το τραγικό συμβάν του Παρισιού, θυμάστε τι είπε. Το Ισλάμ είναι Γερμανία. Θέλω να πω, είναι πολύ ρεαλιστές στα όρια του κινησμού και οι ηγέτες. Δεν πρέπει να γίνει μια καταστροφή για να φτάσουμε, γιατί για να γίνει αυτό που λέτε. Είναι η κρίση. Για να γίνει αυτό που λέτε, είδατε τι έγινε. Είναι η κρίση. Ξεκληρίστηκαν 17 άνθρωποι. Δεν το είπα τυχαία, κύριε Οικονόμου. Θέλω να σα πω ότι εδώ έχουν ξεκληριστεί χτύπα ξύλο μερικές εκατοντάδες από την κρίση. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής από Δευτέρα. Και σε σχέση και με τις προγραμματικές δηλώσεις, ο γέννητο, ας πούμε, της νέας αριστερής διακυβέρνησης. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα, το χρέος πάνω πρόγραμμα στο τραπέζι. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης με αυτοδυναμία, έχετε πει. Χωρίς αυτοδυναμία πάει περίπατο, μάλλον. Δεν θα πάει περίπατο. Έτσι έχει ο πρόεδρος. Όποιος αποτολμήσει, να μην στηρίξει ή να ρίξει μια κυβέρνηση που θα πάει να εφαρμόσει τον ανθρωπιστικό πυλώνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Θα μπουν πολύ καθαρά για τους τα πράγματα. Σας ακόμα επομένως. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, ανορθωτικό πρόγραμμα προγραμματικής ανασυγκρότησης της χώρας, παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα παρουσιάσουμε και στην διαπραγμάτευση ταυτόχρονα με το χρέος. Κορυφής συνάντηση ευρωπαϊκή με τους θεσμικούς εταίρους και σύγκληση και ευρωπαϊκής διάσκεψης. Στο αυτό είναι, αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει μεσοδιάστημα. Είναι αυτά που σας λέω όλα είναι των πρώτων 2-3 μηνών. Κύριε Βούτσι, θέλω να δώσετε μια απάντηση. Είναι δεσμεύσεις πολύ συγκεκριμένες. Λεφτά για μισθούς και συντάξεις υπάρχουν. Οι καταθέσεις είναι εγγυημένες από την ΕΚΤ. Εφόσον είστε σε πρόγραμμα. Νομίζετε. Όχι με το πρόγραμμα το δικό σας. Το πρόγραμμα της ΕΚΤ. Κυρία Βούλτεψη, επειδή τα έχετε πει 4 φορές και ίσως επειδή δεν γίνονται πιστευτά. Ναι, αλλά και επειδή τα ξαναλέτε για να κοροϊδεύετε τον κόσμο, πρέπει να τα απαντάμε. Η ΕΚΤ λέει εφόσον βρίσκεται σε πρόγραμμα. Κύριε Καρύδη, έχει τελειώσει. Εγώ σέβομαι τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων ότι έχω περάσει από τη θέση τους. Για να είμαστε ειλικρινείς. Και γι' αυτό ακριβώς σταματάω εδώ. Ξεκαθαρίστε μου αυτό. Γιατί πείτε μου κάτι. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Να μην μείνει. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, υπάρχει η άποψη του κυρίου Βαρουφάκη που λέει δεν υπάρχει συμφωνία, θάνατος. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, τι κάνουμε. Κοιτάξτε, τα κούγκια. Τα ιστορικά κούγκια δεν έχουν συμβεί. Προφανώς ο Βαρουφάκης εμπνεύστηκε, φαντασιώθηκε πλευρές της ιστορικής διαδρομής, ας πούμε, της χώρας. Έρχονται σαν απονενοημένα διαβήματα με εκτιμήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν σωστές. Εμάς οι εκτιμήσεις μας θα βγουν σωστές, διότι δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Δεν τον εβάλατε επειδή είναι καλός οικονομολόγος. Αυτό αφορούν όλη την Ευρώπη και τον λαό. Μπορεί να είναι ένα όνομα. Κύριε Καρύδη, ελάτε να διευκρινιστεί και αυτό σε σχέση με το εθνικό πρόγραμμα. Δεν έχουμε εθνικό πρόγραμμα. Σχέδιο δικό μας